Θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, έστω και εν συντομία, με τον Γιάννη Κουτσομίτη, αναλυτή και φίλο της Τρόικας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλά. Έχει αρχίσει αυτή η κουβέντα, μόνο που θα ήθελα να βοηθήσουμε περισσότερο τον κόσμο να τη βάλουμε σε κάποιες βάσεις. Δηλαδή, είναι μόνο το Brexit, γιατί το συζητάμε όλο αυτό, και πρώτα απ' όλα τι συζητάμε επίσημα αρχής γενομένης από την Πρατισλάβα στις 16. Η αρχή πιστεύω θα γίνει, κάποιες πρώτες ενδείξεις θα έχουμε Τετάρτη με την ομιλία του Juncker στο State of the EU. Πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Είναι γνωστό ότι μετά τη μεγάλη οικονομική και δημοσιονομική κρίση της Ευρωζώνης, η οποία θεωρείται πλέον ότι έχει ουσιαστικά λήξει, αυτό που δεν έχει λήξει όμως είναι η επαναφορά σε σοβαρούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει κάνει μια προσπάθεια πολύ σοβαρή τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσπαθήσει να αναθερμάνει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι αρκετό αυτό για να μπορέσει η Ευρώπη να βρει τέτοιους ικανούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα μειώσουν αισθητά την ανεργία και θα πάνε τις χώρες στην επόμενη μέρα. Εδώ τώρα είναι το θέμα ότι έχουν πλέον αρχίσει να εξαντλούνται τα αποθέματα, τα πυρομαχικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε τι μέτρα μπορεί να πάρει προς την υποβοήθηση των οικονομιών. Και πλέον ανοίγει η συζήτηση, φαίνεται ότι θα ανοίξει. Υπήρχε προχθές ένα ρεπορτάζ σχετικό στο Πολίτικο Europe ότι ο Jean-Claude Juncker σκέφτεται να προτείνει μια πιο ευέλικτη, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ερμηνεία της συνθήκης, δημοσιονομικής συνθήκης Ευρώπης, συνθήκης ανάπτυξης και σταθερότητας. Να βγάλει δηλαδή εκτός από αυτή τη συνθήκη την εκπαίδευση, για παράδειγμα, ή να βγάλει συγκεκριμένα κονδύλια. Αυτό έλεγε το Πολίτικο προχθές. Απλά να πούμε τι είναι το Πολίτικο. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διάφορες ισορροπίες. Το Πολίτικο εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη. Ναι, είναι αρκετά κριτικό προς τον Juncker, αλλά έχει και αρκετά καλή πληροφόρηση, γιατί έχει μια πολύ σοβαρή μητρική εταιρεία που είναι το Politico USA, που τεράστιος δημοσιογραφικός οργανισμός στην Αμερική. Έτσι. Και άνοιξε τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη. Κλείνουμε την παρένθεση για να καταλαβαίνουμε ποιος λέει τι για αυτό. Ακριβώς. Παράλληλα κατατέθηκε. Δεν έχουμε δει όμως ακριβώς το κείμενο, αλλά μάθαμε κάποια πράγματα. Κατατέθηκε η πρόταση της Σλοβακικής Προεδρίας για το ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στην Ευρωζώνη και τι μπορεί να γίνει. Αυτό που ίσως είδανε κάποιοι φίλοι από κάποια πρωτοσέλιδα, ότι ένα δούνου του της Ευρωζώνης, ας πούμε. Το οποίο βέβαια δεν θα είναι κάπως έτσι, θα είναι κάτι αρκετά πιο κουστουμαρισμένο στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά, αλλά σαφέστατα θα είναι μια αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών δομών. Εδώ τώρα υπάρχει μια αντίδραση, αναμενόμενη βέβαια, από τα κράτη που φοβούνται ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαιοποίηση χρεών και μεταφορά πόρων από πλούσιες χώρες σε φτωχές. Είναι τα κράτη που έχουν αυτή τη στιγμή χρήμα, το οποίο θεωρητικώς κατά Ντράγκη θα έπρεπε αυτό το χρήμα να το βγάλουν στην αγορά περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρον όμως είχε χθες η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Κωνσταντσί, ο οποίος προσπάθησε να θέσει το θέμα σε μια ρεαλιστική φάση, λέγοντας ότι κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε μια φόρμουλα η οποία και να βοηθήσει τα πράγματα και να μην δημιουργήσει άμεσες μεταφορές πόρων, ώστε να μην έχετε αγωνία κι εσείς ότι αυτό μπορεί να καταλήξει εκεί για τις χώρες απευθυνόμενος ουσιαστικά στις χώρες της 3α, ας πούμε. Βάζοντας μέσα στο πλαίσιο βέβαια και τον πολιτικό κύκλο αυτών των χωρών, είδαμε πρόσφατα την πολύ οδυνηρή ήττα της Μέρκελ από τους ακροδεξιούς λαϊκιστές στο κρατήριο του Μεκλεμβούργου. Υπάρχουν πάλι σε δύο εβδομάδες τοπικές εκλογές στο Βερολίνο, όπου και εκεί αναμένεται άνοδος του AfD. Και υπάρχουν και πολύ ευαίσθητες εκλογές της Ολλανδίας, που είναι ένας πολύ ισχυρός παράγων των πλουσίων κρατών. Και βέβαια το πολύ περίεργο, θα έλεγα εγώ, δημοψήφισμα της Ιταλίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει κάποια στιγμή το Νοέμβριο. Όλο αυτό το puzzle έρχεται πλέον να δημιουργήσει μια νέα εικόνα
Βλέπουμε ότι με πολύ αργούς δεσμούς η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστική προχθεσινή ομιλία του Ρέγκλινγκ που έκανε σε ένα συνέδριο πριν το Eurogroup στην Πρατισλάβα. Συνέκρινε ακόμα και η Ευρώπη με Αμερική σε αυτή την. Ναι, θα έλεγα ότι η φράση ότι μέσα στα μεγάλες επιτυχίες και θετικά επιτεύγματα της Ευρώπης τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το να το λέει αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από χώρες σαφέστατα πιο σκληρές ας πούμε και πλούσιες και να θεωρεί ότι η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική του Ντράγκη είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες Ευρώπης, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη μετατόπιση της αντίληψης υπάρχει πλέον σε πολλές χώρες για το ποια μέτρα πρέπει να πάρθουν για να βγούμε από αυτό το τέλμα. Άρα πιστεύω ότι θα είναι μια μακρά διαδικασία, δεν πιστεύω ότι θα δούμε σύντομα αποτελέσματα, αλλά πλέον ο σπόρος έχει μπει και ανθίζει και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή και να μην ζητούμε πολύ απαιτητικά άμεσα αποτελέσματα, γιατί αυτό προσκρούει, όπως είπα προηγουμένως, και σε πολύ σοβαρές εσωτερικές πολιτικές καταστάσεις των χωρών. Αυτό το να κάνουμε αυτό που είναι εφικτό μου έκανε εντύπωση στην συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde. Ήταν η πρώτη φορά που μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ευρωπαϊκό οριέντε το Έλληνας Πρωθυπουργός. Μου έκανε μια θετική εντύπωση και το ανακοινωθέν χθες της Συνόδου των Νοτίων Χωρών, που απέφυγε το ανακοινωθέν να έχει πολύ οξύς χαρακτηρισμούς και επιθέσεις. Δηλαδή ήταν ένα στρογγυλεμένο κείμενο και διάβαζα πριν από λίγο και μία ανάρτηση που έκανε ο Ολάντ στο Facebook, το προσωπικό του, που είναι η πρώτη φορά που ο Ολάντ μπαίνει τόσο δυναμικά. Θα πει κανείς βεβαίως, γιατί είναι προεκλογική πλέον περίοδος στη Γαλλία. Όμως και αυτό έχει τη σημασία του, όπως και η δήλωση του Ρέντσι, ότι πλέον αφού ο Ολάντ είναι μαζί μας μπορούμε να έχουμε ένα άλλο κέντρο βάρους. Το θέμα όμως για μένα είναι ότι μια τέτοια συνεργασία, την οποία εγώ θεωρώ θετική, θα πρέπει να έχει ένα μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και να μην κρίνεται από τις βραχυχρόνιες μικροπολιτικές επιδιώξεις διαφόρων αρχηγών κρατών στη μία χώρα ή στην άλλη. Δηλαδή, ας αποτελέσει ένα θεσμό για το πώς οι χώρες του Νότου θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τα διαχρονικά τους προβλήματα, όχι πλέον με κραυγές διαμαρτυρίας προς τον κακό Βορρά, αλλά με προτάσεις ρεαλιστικές διεξόδου από τα προβλήματα. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια. Για να πάμε τώρα, περιμένουμε ούτως ή άλλως στις 14 το Juncker σε μια πολιτικοποιημένη, θα έλεγα περισσότερο από άλλες φορές σίγουρα, ναι, κομισιόν, που λαμβάνει θέσεις ενδεχομένως και με δύσκολες ισορροπίες και μέσα στις τάξεις της. Έτσι, δηλαδή και η Επίτροπη που έχει και το Κολέγιο των Επιτρόπων έχουν ουσιαστικά εκφράζει απόψεις ανάλογα τον Επίτροπο από διάφορες περιοχές. Να κάνω την εξής ερώτηση. Φτάνουμε στις 16. Mm-hmm. Ποια μπλοκ βλέπουμε να σχηματίζονται και προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει το καθένα? Λοιπόν, έχουμε αυτό που είδαμε να διαμορφώνεται χθες στην Αθήνα με αυτό το μπλοκ των λεγόμενων μεσογειακών κρατών, με τη συμμετοχή και του Ολάντ, που αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε ένα μπλοκ που είναι το κλασικό των ανατολικών χωρών Βίζεγκραντ συν κάποιες χώρες της Βαλτικής, οι οποίοι έχουν μια ειδική ατζέντα όσον αφορά την παρέμβαση της Κομισιόν σε εσωτερικά του ζητήματα, μέσα σε αυτό και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Και έχουμε και το μπλοκ των, ας πούμε, αυτό που έλεγε παλιά, που πριν από δύο μήνες που έγινε η συνάντηση μετά τον Brexit, των ιδρυτικών κρατών, δηλαδή θα έλεγα ο πυρήνας της Ευρώπης, που είναι Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, και εδώ η Γαλλία έχει ένα διπλό δυσυπόστατο ρόλο και στον μπλοκ των Νοτίων και στον μπλοκ, ας πούμε, των ιδρυτικών κρατών. Αυτό που... Δεν μου ανέφερες ένα μπλοκ εντός εισαγωγικών γύρω από τη Γερμανία. Ναι, θα έλεγα ότι συντάσσεται μαζί της αφέστατα και διαχρονικά η Ολλανδία και η Αυστρία. Το Βέλγιο επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά σε αυτή την λογική. Το θέμα είναι πότε στάση θα κρατήσει ο Ολλάντ από εδώ και πέρα, που βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. Έδωσε πρόσφατα πριν μερικές μέρες στην ομιλία του ενδείξεις ότι θα είναι υποψήφιος.
ήταν πολύ λογικό να είναι, παρότι τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά. Οπότε μπορεί να δούμε κάποιες προσπάθειες εντυπωσιακών κινήσεων για να κερδίσει κάποια πρωτοβουλία πάλι στο εσωτερικό γαλλικό πολιτικό επίπεδο. Εδώ τώρα έχουμε και το άλλο κομμάτι που είναι το προσφυγικό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπου εκεί η Γερμανία έχει ακόμα μεγαλύτερες προτεραιότητες από ότι ίσως από την επίλυση των οικονομικών, των αναπτυξιακών προβλημάτων στην Ευρώπη. Εκεί βλέπουμε ήδη τροχιοδεικτικές βολές για επανενεργοποίηση της συνθήκης του Δουβλίνου. Αλλά περιμένουμε και αναμονή αργότερα μέσα στο έτος την πρόταση για την αναθεώρηση αυτής της συνθήκης. Πιστεύω σίγουρα θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα και το πώς μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση με την Τουρκία για το λύσιμο αυτού του γόρδιου δεσμού. Είναι ιδέα μου ή δεν φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα ανοίξει τόσο άσχημα για την Ελλάδα τους επόμενους μήνες? Υπάρχει μεγάλος φόβος, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και κινήσεις προς μια σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, μικρά πράγματα που βλέπω ότι προωθούνται είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε προχθές ο Επίτροπος Τηλιανίδης για την... Αυτό είναι ένα τύπου helicopter money. Να πούμε ότι κάθε πρόσφυγας καταγεγραμμένος στην Τουρκία θα πάρει ένα χρηματικό επίδομα μέσα σε μια πλαστική κάρτα, σε μια cash card. Το οποίο είναι πολύ απτό, θα την πάρουν και θα πάνε να ψωνίσουν φαγητό, ψωμί, ό,τι μπορούν οι άνθρωποι για να επιβιώσουν. Η άλλη κίνηση είναι ότι φαίνεται να ξεμπλοκάρει το ζήτημα της βάσης του Ιντσερλίκ, όπου θα έχουν πρόσβαση πλέον οι Γερμανοί βουλευτές να μπορούν να επισκεφθούν και ανακοινώθηκε και πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τη γερμανική κυβέρνηση για την ανακατασκευή της βάσης. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να μην χαλάσει τελικά αυτή η υπόθεση. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι στο τέλος όλο θα κινηθεί γύρω από το προαπαιτούμενο, το 72ο περίφημο για τη βίζα της Τουρκίας, που είναι ο αντιτρομοκρατικός νόμος. Εκείνη το ουσιαστικό πρόβλημα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι εκεί θα βρεθεί μία λύση ώστε να μην υπάρξει η τελική ρήξη. Όμως θα έλεγα ότι παρότι του ξέφυγε του κυρίου Μουζάλα πριν από ένα μήνα, ενάμιση, η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα plan B. Πρέπει να δούμε εάν παρόλα αυτά ο κύριος Ερντογάν θελήσει να έρθει σε σύγκρουση για δικούς του προσωπικούς, εθνικούς, οτιδήποτε άλλο στρατηγικούς λόγους, πρέπει να ξέρουμε τι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και αυτή, το Plan B πρέπει να είναι συμφωνημένο με την Ευρώπη και η Ελλάδα να το εφαρμόσει πλήρως ώστε να έχουμε τη στήριξη της Ευρώπης. Αν συμβεί, το απευθέω. Το θέμα του προσφυγικού θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Για την Ευρώπη είναι πολύ πιο σημαντικό θέμα από ότι η οικονομία της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε με αυτή τη συζήτηση, με αυτό το ερώτημα μάλλον. Όλα αυτά που συζητήσαμε, η συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα λόμπι, συγγνώμη για τον όρο, αλλά είναι μια συμμαχία, ας πούμε, ή μια συνεννόηση κρατών. Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα με την Ευρώπη θα συνεννοηθεί ή θα συμφωνήσει ή θα αλληλοϋποχωρήσουν προκειμένου να διαχειριστεί το προσφυγικό και η Ευρώπη και η Ελλάδα. Όλα αυτά πώς συνδέονται με το πρόγραμμα και γιατί οι περισσότεροι από όπου και αν προέρχονται Ευρωπαίοι σου λένε φίλε έχουμε συμφωνήσει κάτι, δεν σε έχουμε αξιολογήσει ούτε μία φορά σε αυτό, σε κάποια φάση είναι θέμα αξιοπιστίας και επάρκειας το να κλείσεις αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Και αυτό δεν το λέει ο Βοράς, το λέει ο Νότος. Το λένε όλοι. Όλοι το λένε. Ενώ χθες το είπε ο Μοσκοβίση ξεκάθαρα και όπως ακριβώς το είπα. Είναι σαφές. Γιατί, όπως υπόθηκε χθες, υπάρχουν δύο ζητήματα που τα θεωρούν πάρα πολύ κομβικά. Το ένα είναι το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, που θυμάται κανείς τι έγινε τις τελευταίες ώρες της περίφημης διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2015 και τι σημασία έχει αυτό για πολλούς παράγοντες. Το δεύτερο είναι το θέμα της διοίκησης των τραπεζών, όπου υπάρχουν από πολλά κέντρα μικροεξουσίας μέσα στην κυβέρνηση μεγάλες αντιδράσεις στο να προωθηθεί αυτή η αλλαγή της διακυβέρνησης. Και το τρίτο είναι η ιδιωτικοποίηση στην ενέργεια, όπου και εκεί πάλι υπάρχουν αντιρρήσεις και μάλιστα πρόσεξα μια φράση χθες του Κερέ ότι πρέπει να ενσυνόλο η κυβέρνηση να στηρίζει το πρόγραμμα. Το ενσυνόλο δεν ξέρω αν αφορά το πρόγραμμα, αλλά μάλλον για μένα αφορά σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης να στηρίζουν το πρόγραμμα. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό που διαφαίνεται κατ' εμέ στην διαπραγμάτευση, αν ξεπεράσουμε το σκόπελο των 13 milestones προαποτιμένων, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, όπως είπε ο Ρέγκλιν, διότι μετά
Χάνονται τα χρήματα. Μετά θέλεις και πάλι συνεδρίαση του Eurogroup και πάλι νέα χρήματα. Ουσιαστικά είναι νέα δόση. Θα πρέπει εκ των προτέρων να συμφωνηθεί με όπως. Να συγχωνευτούν με άλλες δόσεις, οπότε μπλέκει πολύ το θέμα. Αυτό όμως που φαίνεται ότι θα υπάρξει μια βάρος ιδιαίτερο στη δεύτερη αξιολόγηση θα είναι το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, γιατί όλοι βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκωθεί και να ξαναζεσταθεί αν δεν εξυγειανθούν οι τράπεζες. Θεωρώ ότι τα εργασιακά θα βρεθεί μια λύση η οποία να μην τσαλακώσει την κυβέρνηση επικοινωνιακά και να μπορέσει και να είναι τέτοια που να έχει και μια αποδοχή και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά το ζήτημα των τραπεζών θεωρώ ότι εκεί θα παιχτεί πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση ώστε να λειτουργήσει ξανά το τραπεζικό σύστημα και αυτό θα έχει κόστος και πολιτικό και επικοινωνιακό, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι κοινωνικά πολύ ευαίσθητο. Γιάννη Κουτσομίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.